Οι σούπερ ήρωες πλέον είναι ό,τι πιο cool κυκλοφορεί στη μεγάλη οθόνη και όχι μόνο. Οι περισσότεροι ηθοποιοί πλέον ψάχνουν διακαώς τον τρόπο να ενσαρκώσουν έναν σούπερ ήρωα, γεγονός που θα τους κάνει από τη μία μέρα στην άλλη πασίγνωστους. Όμως, guys, υπάρχει ένα σούπερ ήρωας που η ιστορία του είναι πολύ μεγαλύτερη από κάθε άλλον που έχει εμφανιστεί στη μικρή αλλά και στη μεγάλη οθόνη. Μιλάμε φυσικά για την κινηματογραφική και τηλεοπτική ιστορία του Batman, κυρίες και κύριοι, του σκοτεινού υπότη της DC, ο οποίος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις οθόνες το 1943. 9 ηθοποιοί έχουν ενσαρκώσει μέχρι και σήμερα το συγκεκριμένο ρόλο και ο 10ος έρχεται το 2022. Ποιος όμως εξ αυτών είναι ο καλύτερος? Σε αυτό ακριβώς θα απαντήσουμε στο σημερινό επεισόδιο. Είστε λοιπόν έτοιμοι να βάλετε την Batman στολή σας και να επιβιβαστείτε μαζί μου στο Batmobile? Φύγαμε! Πριν ξεκινήσω, να υπενθυμίσω σε αυτούς που τους αρέσει το υλικό που βλέπουν σε αυτό το κανάλι να μην ξεχνάνε να το δείχνουν πατώντας το κουμπί του like, και φυσικά εφόσον σου αρέσει αυτό που βλέπεις να έχεις πατήσει το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνεις κανένα απολύτως βίντεο. Και φυσικά να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα υπέροχα μέλη αυτού εδώ του καναλιού. Ξεκινάμε! Λοιπόν, για αρχή θα πούμε λίγα πραγματάκια για τους τρεις ηθοποιούς που ενσάρκωσαν πρώτοι το ρόλο του Batman, και μιλάω για τους Lewis Wilson, Robert Lowry και Adam West, τους οποίους δεν θα τους βάλουμε στη σημερινή σύγκριση γιατί είναι άδικο για ευνόητους λόγους. Όμως δεν γίνεται να μην τους αναφέρουμε. Ο Lewis G. Wilson λοιπόν ήταν ο πρώτος και μικρότερος ηλικία ηθοποιός που ενσάρκωσε το ρόλο του Bruce Wayne στη σειρά του 1943 Batman. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα του δεν τέριαζε τόσο σε δισεκατομμυριούχο Playboy, αλλά πιο πολύ σε cosplay Batman. Αφού αναγκαζόταν να φοράει τη ζώνη της στολής λίγο πιο κάτω από το στήθος για να κρύβει την περιττή κυλίτσα που είχε. Μόνο σεβασμός όμως για τον κύριο Wilson, γιατί το τόλμησε before it was cool. Πάμε τώρα στον Robert Lowry, ο οποίος σε αντίθεση με τον προκάτοχό του ήταν ένας φτασμένος βετεράνος ηθοποιός στην σειρά Batman και Robin του 1949. Κακά τα ψέματα, ήταν σαφώς πιο ταιριαστός στο ρόλο από τον Wilson, εννοώ, και υποκριτικά αλλά και εμφανισιακά. Και η ζώνη επιτέλους μεταφέρθηκε από λίγο κάτω από το στήθος, κάτω από την κοιλιά. Και φτάνουμε στο 1966 και στον Adam West, ο οποίος λατρεύτηκε πολύ αλλά και μισήθηκε πολύ. Ο παραγωγός της σειράς, William Dozier, τον κάσταρε αμέσως όταν τον είδε σε μια διαφήμιση της Nestlé, στην οποία έπαιζε έναν πράκτορα τύπου James Bond. Reasons. Αλλά okay, το χειρότερο με αυτόν τον παραγωγό ήταν ότι συχαινόταν τα κόμιξ, οπότε σκέφτηκε ότι για να πετύχει το όλο project έπρεπε να το κάνει πιο κωμικό. Και όταν λέμε κωμικό, μιλάμε τούδωσε και κατάλαβε. Οπότε όσοι τον κατηγόρησαν τόσα χρόνια τον Adam West για την κωμική ερμηνεία του, τσάπα το κατηγορείτε, ο παραγωγός έφταιγε. Να σημειωθεί ότι ο Adam West ήταν το πρόσωπο αλλά και η φωνή του Batman για πάρα πολλά χρόνια, συμμετέχοντας εκτός από την σειρά και σε video games αλλά και σε cartoons. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε στο main event, στους 5 Batman δηλαδή, οι οποίοι προσπάθησαν να κάνουν κάτι καλύτερο από τους ηθοποιούς που προαναφέραμε. Δεν τα κατάφεραν βέβαια όλοι, αλλά το πρόσημο είναι θετικό. Ξεκινάμε λοιπόν. Νούμερο 5, George Clooney. Είμαστε στο 1997. Ο Batman ήδη μετράει 3 live action ταινίες, με τις 2 από αυτές να είναι και αρκετά αξιοπρεπείς. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το βάρος που είχε να σηκώσει η ταινία Batman και Robin ήταν αρκετά μεγάλο. Το cast της συγκεκριμένης ταινίας ήταν αρκετά δυνατό. Για το ρόλο του Bruce Wayne, όπως προείπαμε, επιλέχθηκε ο πρωτοεμφανιζόμενος τότε, παρακαλώ, George Clooney, με τους Uma Thurman και Arnold Schwarzenegger να παίρνουν τους ρόλους των κακών. Ο Joel Schumacher, μετά την αρνητική κριτική που έλαβε για την προηγούμενη ταινία Batman, που σκηνοθέτησε ο ίδιος, είπε να κλέψει την συνταγή της σειράς Batman και Robin του 1966 και να την ενσωματώσει στην ταινία του. Μιλάμε, ρε Σουμάχερ, τι ιδέα έχεις, ρε παιχταρά! Η αλήθεια είναι, guys, ότι είδα ξανά πρόσφατα αυτή την ταινία για να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη μου για να μπορέσω να κάνω το βίντεο, και το συμπέρασμα που έβγαλα είναι πως εάν αντικαταστήσεις τον George Clooney με ένα κέρινο ομοίωμά του, δεν θα καταλάβει κανείς διαφορά. Είτε είναι λυπημένος, είτε είναι νευριασμένος, είτε χτυπημένος, είτε σκεπτικός, έχει πάντα μα πάντα το ίδιο ύφος. Ένα ύφος σαν να χαμογελάει,
αλλά να μην χαμογελάει κιόλας, κάτι σαν παραλίγο πεθαμένος δηλαδή. Στα αρνητικά προσθέστε και τη στολή με ρόγες του Batman, αλλά και την cringe σκηνή ένδυσης με δερμάτινα κολαράκια να εμφανίζονται μέσα στη μάπα σου από το πουθενά. Και βάλτε και τη σκηνή που ο Batman πηδάει από το διάστημα χωρίς αλεξίπτωτο, κάνοντας skate πάνω σε μια πόρτα. Μετάνιωσα που την ξαναείδα, παιδιά, δεν σας το κρύβω. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά δεν μπορώ να βρω θετικά να πω για αυτό το Batman. Το μόνο καλό είναι ότι έγινε μόνο μια ταινία, ευτυχώς. Νούμερο 4. Val Kilmer. Όταν είσαι ο επόμενος από τον Michael Keaton, το έργο σου είναι δύσκολο. Ο Val Kilmer λοιπόν ήταν αυτός που το 1995 έβαλε τη στολή του Batman υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Schumacher πάλι. Παρόλο που η ερμηνεία του ήταν αρκετά πιστική και σαν Bruce Wayne αλλά και σαν Batman, η ταινία ήταν τόσο κακή που πήρε και τον Kilmer μαζί της. Και πώς να μην ήταν άλλωστε, αφού ο ηθοποιός συχνά πυκνά ερχόταν σε ρήξη και με το υπόλοιπο κρου, αλλά και με τον ίδιο τον Σουμάχερ. Α, και εσύ τις άλλες κράτησαν και τις ρόγες στη στολή. Τι κόλλημα κι αυτό που είχατε, μωρέ, με τις ρόγες. Στα θετικά, εάν εξαιρέσεις τις ρόγες, η στολή του Kilmer ήταν πάρα πολύ όμορφη, με το αγαπημένο μου λογότυπο Batman με το κίτρινο φόντο και φυσικά το ότι στην ταινία Batman Forever κακή ήταν η Jim Carrey στο ρόλο του Riddler και ο Tommy Lee Jones στο ρόλο του Two-Face. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, ούτε αυτοί ήταν αρκετοί για να σώσουν την παρτίδα. Νούμερο 3. Michael Keaton. Λοιπόν, ακούστε πόσο μοιάζει αυτή η περίπτωση Batman με αυτή του σημερινού Batman, δηλαδή του Robert Pattinson. Ο Michael Keaton ήταν ο πρώτος Batman που εμφανίστηκε σε live action μεταφορά από το 1968. Όταν λοιπόν οι fans έμαθαν για το cast αυτό, έστειλαν 50.000 γράμματα αντίδρασης για αυτή την επιλογή. Και όταν τελικά βγήκε η ταινία, έτρεχαν να κρυφτούν στα λαγούμια τους. Ό,τι ακριβώς γίνεται και σήμερα με τον Pattinson, δηλαδή. Βασικά, ό,τι γίνεται με κάθε ηθοποιό που επιλέγεται να γίνει Batman. Έχει καταντήσει αηδία αυτή η κατάσταση, παιδιά. Σταματήστε το και περιμένετε να δείτε τα αποτελέσματα πριν μιλήσετε. Στο θέμα μας τώρα. Ο Michael Keaton ευθύνεται για τους κυρίους που θα μιλήσουμε στη συνέχεια και φυσικά μαζί με αυτόν ο Tim Burton που σκηνοθέτησε τις δύο ταινίες Batman του 1989 και του 1992. Ο Batman του Keaton είχε την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως του χαρακτήρα του Bruce Wayne. Ήταν η πρώτη σοβαρή μεταφορά του χαρακτήρα με πολύ ωραία στολή, με super Batmobile, με ωραία γκατζετάκια και το μοναδικό αρνητικό που βέβαια ήταν σύνηθες για την εποχή είναι πως αυτός ο Batman δεν έμοιαζε να είναι εκπαιδευμένος από την λεγεώνα των δολοφόνων. Δεν είχε εξαιρετικές ικανότητες στη μάχη σώμα με σώμα και αυτό φαινόταν. Γι' αυτό είναι και στην τρίτη θέση. Όμως αυτό το μειονέκτημα προσπαθούσε να το ισορροπήσει με έξτρα γκατζετάκια. Και δεν θέλω να ξεχνάτε ότι έναν καλό ήρωα τον δίνει ιδανικά και ένας καλός κακός και ο Τζόκερ του Τζακ Νίκολσον ήταν σε τόσο υψηλό επίπεδο που ανέβασε και τον Batman μαζί του. Νούμερο 2. Ben Affleck. Ο πιο σκοτεινός Batman από όλους. Ο Batman που έχει χάσει τον Robin, ο οποίος δολοφονήθηκε από τον Joker, του Jared Leto. Και του έχει γυρίσει το μυαλό, παιδιά. Σκοτώνει κόσμο αβέρτα. Άλλοι είναι ο λόγος για τον οποίο τον συχαίνονται και άλλοι τον λατρεύουν γι' αυτό. Εγώ ανήκω στη δεύτερη κατηγορία. Τα έχουμε πει και σε άλλα βίντεο ότι δικαιολογείται αυτή η συμπεριφορά του Batfleck, οπότε δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Αλλά guys, θεωρώ ότι είναι ο ιδανικός ηθοποιός για το ρόλο του Bruce Wayne. Τα vibes που φέρνει η εικόνα του από την σειρά video game Arkham είναι αυτό που με κερδίζει πιο πολύ απ' όλα όταν φοράει τη στολή και όταν δεν τη φοράει. Γιατί και σαν Bruce Wayne σε πείθει, ρε παιδί μου, ότι όντως αυτός θα μπορούσε να ήταν ο real Bruce Wayne. Στα highlights για εμένα αυτού του Batman είναι και η στολάρα στο Batman v Superman που φοράει όταν πάει να αντιμετωπίσει τον Clark Kent. Άλλοι την απεχθάνονται, εγώ τη λατρεύω. Επίσης, αυτός ο Batman, παρόλο που δεν έχει και μάλλον δεν θα έχει κιόλας solo ταινία, δυστυχώς, έχει προλάβει και μας έχει χαρίσει μία από τις καλύτερες Batman σκηνές. Και μιλάω για τη σκηνή της αποθήκης στην ταινία Batman v Superman, αλλά για εμένα προσθέθηκε και η τελική μάχη στο Zack Snyder's Justice League που απλά πετσοκόβει εξωγήινους με το Batmobile. Οπτικός οργασμός. Πιστεύω πως εάν τελικά είχαμε δει την solo ταινία που ήθελε ο ίδιος ο Affleck να σκηνοθετήσει,
ίσως να ήταν και στη θέση νούμερο 1. Είπαμε, παιδιά, εδώ δεν κρίνουμε τις ταινίες, αλλά τον Batman της κάθε ταινίας. Και στο νούμερο 1, guys, όπως όλοι θα είχατε προβλέψει, έχουμε τον υπέροχο και υπερταλαντούχο Christian Bale. Η μοναδική ολοκληρωμένη εμφάνιση Batman χαρακτήρα μέχρι σήμερα στη μεγάλη οθόνη. Η μοναδική τριλογία Batman μέχρι σήμερα και η πρώτη φορά που ο χαρακτήρας του Batman παρουσιάζεται στη μεγάλη οθόνη καθαρά σκοτεινός. Μιλάμε για κατράμι, όχι αηδίες. Η περίπτωση του Christian Bale, guys, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι και αυτή παρόμοια με του Michael Keaton. Το τι άκουσε η Warner όταν επιλέχθηκε για το ρόλο, δεν φαντάζεστε. Και μετά αναρωτιέστε γιατί η Warner έχει φτάσει στο σημείο να μην ακούει καθόλου το κοινό της. Τέλος πάντων, το ξεπερνάμε. Ο Christopher Nolan άλλαξε για πάντα την ιστορία των Super Hero Movies το 2005 με το Batman Begins. Έφερε στο σινεμά μια καθαρά action thriller ταινία Batman, χωρίς χαβαλέ, χωρίς κρυαστιάκια, χωρίς θεατρικούς χαρακτήρες, χωρίς νέον φώτα, χωρίς τίποτα. Τα μόνα που είχε ήταν δράση, μυστήριο και φοβερά δουλεμένοι χαρακτήρες. Ο Batman του Christian Bale, παιδιά, εάν εξαιρέσεις τη φωνή του ηθοποιού, ήταν και είναι τέλειος. Τι θέλετε να πιάσουμε, να πιάσουμε τη στολή? Τις στολές μάλλον, γιατί είχαμε δύο διαφορετικές, με την δεύτερη να είναι για εμένα η καλύτερη Batman στολή που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Να πάμε στα οχήματα. Batmobile που περνάει πάνω από οχήματα και μέσα από τείχους, check. Το οποίο Batmobile μετατρέπεται και σε Batcycle αμαλάχη, που οι ρόδες της περιστρέφονται και δεξιά-αριστερά για να αποφύγεις την τούμπα. Τσεκ και σε αυτό. Πω, παιδιά, ακόμα θυμάμαι την πρώτη φορά που είδα τη συγκεκριμένη φάση με τη μηχανή που γυρνάνε έτσι οι ρόδες της, ότι το γύρισα πίσω πάνω από 10 φορές για να την ξαναδώ. Συν τις 20 φορές δηλαδή που έχω δει το Dark Knight. Όχι, δεν υπερέβαλα, τόσες το έχω δει. Θες να πάμε στα gadgets? Μπότες που καλούν νυχτερίδες όταν τις χρειάζεσαι, τσεκ. Ηλεκτρική κάπα για να πετάς, τσεκ. Όπλο που πετάει κολλητικές βόβες, τσεκ. Ειδικό μπαλόνι για έξοδο από κτίριο με ιδιωτικό jet, τσεκ. Cyber Vision μέσα από σύστημα που συνδυάζει όλα τα κινητά τηλέφωνα του Gotham, τσεκ. Τι άλλο θες, πόσα να σου πω. Αντικειμενικότατα, παιδιά, είναι ο καλύτερος Batman που έχουμε δει και όπως είπαμε και στην περίπτωση του Michael Keaton, ο κακός σε μία ταινία ανεβάζει και τον ήρωα. Οπότε, όταν μιλάμε για τον Batman της τριλογίας Dark Knight που έχει απέναντί του Scarecrow του Cillian Murphy, Ra's al Ghul του Liam Neeson, Bane του Tom Hardy και Joker του αξεπέραστου Heath Ledger, η συζήτηση τελειώνει εδώ. Εσένα ποιος είναι ο αγαπημένος σου Batman? Γράψε μου στα σχόλια, είμαι πολύ περίεργος να δω εάν συμφωνούμε. Για το τέλος, παιδιά, θέλω να σας πω να είστε θετικοί στις νέες ιδέες και στα νέα project ακόμα και αν δεν σας φαίνονται ok εξ αρχής. Μιλάω φυσικά για την νέα ταινία The Batman που έρχεται το 2022 και έχει ακούσει τόσα και τόσα πριν ακόμη βγει. Αν και φαίνεται ότι πάει να κάνει κάτι διαφορετικό και μοιάζει να είναι και καλό. Οπότε, guys, cool. Μια χαρά είναι ο Pattinson σαν επιλογή για Batman, είναι πολύ καλός ηθοποιός. Το μόνο που μένει είναι να είναι και καλή η ταινία. Θετική σκέψη και το βλέπουμε. Και μακάρι αυτός ο Batman να έχει και μια πολύ υψηλή θέση στην συγκεκριμένη λίστα. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, mini reviews, να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, αλλά και να είσαι πάντοτε συνδεδεμένος με την Tom & Chill παρέα, μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμενες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.